screaming into the canyon at the moment of my death. The echo I created. Γεια σας, είμαι η Εφη και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε αυτό το φόρεμα. Επειδή το συγκεκριμένο σχέδιο το ξεσήκωσα από μία φωτογραφία, ήθελα να ξεκινήσω να δω πώς δουλεύει το πατρόν, έτσι όπως το φαντάστηκα εγώ, και μετά να αποφασίσω αν θα σας το δείξω σε βίντεο. Μετά λυπήθηκα να ξυλώσω αυτό το κομμάτι που έκανα, οπότε το αφήνω, θα σας εξηγήσω πώς γίνεται και θα κάνω και ένα μικρό δείγμα για τη βελονιά. Λοιπόν, για το ρούχο αυτό που είναι top-down, θα ξεκινήσουμε την αρχική μας αλυσίδα και θα πλέξουμε σε κύκλο με 62 πόντους, 62 αλυσίδες στην αρχική μας. Όπως και τα top-down τα τετράγωνα, η φιλοσοφία είναι ότι υπάρχουν 4 γωνίες, ας πούμε, 4 νοητά σημεία που χωρίζουν το μπροστινό, το πίσω και τα μανίκια μας. Στο συγκεκριμένο βέβαια ρούχο δεν κάνω αυξήσεις στις γωνίες επειδή είναι κυκλικό, θα κάνουμε αυξήσεις γύρω-γύρω. Για να καταλάβουμε όμως περί τίνος πρόκειται, έχω βάλει και τους ποντοδείκτες μου, που είναι οι νοητές γωνίες, αυτοί είναι οι 2 ώμοι, το μπροστινό κομμάτι και το πίσω κομμάτι. Η συμβουλή μου είναι και εσείς να βάλετε ποντοδείκτες, σημάδια στο ρούχο σας, οπότε όταν αργότερα χρειαστεί να ενώσουμε τα 2 σημεία για τη μασχάλη μας, για να δημιουργήσουμε την τρύπα για το μανίκι μας, να ξέρετε πού ακριβώς θα ενώσετε. Για να καταλάβουμε το πατρόν μας, θα σας πω ότι τα 2 αυτά παφ μαζί, που είναι στον ίδιο πόντο, τα μετράω σαν ένα σετ, ένα ζευγάρι. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 ζευγάρια παφ χρειάζονται για το μπροστινό του ρούχου μας στο συγκεκριμένο μέγεθος. 7, 4, 5, 7 είναι οι 2 ώμοι και 8 ζευγάρια έχω χρησιμοποιήσει για την πλάτη μου. Όσες κυρίες έχουν παρακολουθήσει και άλλα μου βίντεο, ξέρουν ότι την πλάτη την κάνω πάντα στενότερη από τον μπροστινό για να πέφτει πιο όμορφα στην πλάτη. 8 ζευγάρια λοιπόν η πλάτη, από 7 είναι η ώμη και 9 ζευγάρια παφ είναι το μπροστινό μου, που θέλω να έχει περισσότερο φάρδος. Η επανάληψη του παφ είναι 2 πόντι. Άρα πολύ εύκολα για να προσαρμόσετε το ρούχο στο δικό σας νούμερο, θα πρέπει να υπολογίσετε πόσα παφ θέλετε για το κάθε σημείο, για το κάθε τομέα, επί 2 πόντους που χρειάζεται. Τόση θα είναι η αρχική σας αλυσίδα. Οι 62 αλυσίδες που έκανα εγώ, στον αρχικό μου κύκλο, είναι για το μέγεθος large, ίσως και extra large. Τα νήματα που χρησιμοποιώ για το συγκεκριμένο ρούχο είναι ένα συνηθισμένο ακριλικό μέτριου πάχους. Όπως πάντα όμως εγώ βάζω μεγαλύτερο βελονάκι και θα βάλω νούμερο 5,5. Θα κάνω ένα μικρό δείγμα για να σας δείξω τη βελονιά, πώς ξεκίνησα. Είπαμε ότι κάθε ζευγάρι παφ χρειάζεται 2 πόντους. Εγώ για το δείγμα μου θα κάνω λίγα παφ και για τα πλαϊνά και για τα μπροστινά και για, και για την πλάτη. Yeah. 24 αλυσίδες έβαλα. Προσέχουμε να μην μας τρίψει η αρχική μας αλυσίδα. Και φτάνοντας στο τέλος, ενώνω με ένα βουβό και δημιουργώ τον αρχικό μου κύκλο. Μπαίνω στην πρώτη θηλιά 3 φορές. Παίρνω νήμα και μπαίνω στον ίδιο πόντο 3 φορές. Παίρνω νήμα, βγαίνω από όλους τους πόντους μου
και μία αλυσίδα για να ασφαλίσω το παφ. Στην ίδια ακριβώς στυλιά θα κάνω άλλο ένα παφ. Παίρνω νήμα και μπαίνω 3 φορές. Βγαίνω από όλους τους πόντους μία αλυσίδα για να ασφαλίσω το παφ. Παίρνω νήμα, αφήνω ένα πόντο, ένα κενό και πάω στον επόμενο. Παίρνω νήμα 3 φορές στον ίδιο πόντο. Βγαίνω από όλες τις θηλιές, μία αλυσίδα για να ασφαλίσω. Παίρνω νήμα και μπαίνω στον ίδιο πόντο. Δημιουργώ το ζευγαράκι μου. Ασφαλίζω τις θηλιές μου. Το δεύτερο ζευγαράκι μου είναι έτοιμο. Παίρνω νήμα, αφήνω ένα πόντο κενό και μπαίνω στον επόμενο. Δημιουργώ το πρώτο παφ, μπαίνοντας 3 φορές. Ξαναμπαίνω στον ίδιο πόντο για να κάνω το ζευγαράκι του. Ασφαλίζω το παφ, πάει και αυτό το ζευγαράκι. Αφήνουμε ένα πόντο, πάμε στον επόμενο. Και κάνουμε ένα ζευγαράκι. Το ζευγαράκι δημιουργείται με 2 παφ στον ίδιο πόντο. Τρία, τέσσερα ζευγαράκια. Υποθετικά σε αυτό το δείγμα που κάνω, κάθε 3 set puff είναι η κάθε μου πλευρά, πλάτη, άλλα 3 η ώμη, άλλα 3 το μπροστινό και τα τελευταία 3 το άλλο όμως. Για το φυσικό μέγεθος όμως, για να γίνεται η αλλαγή της σειράς ομοιόμορφα στη μέση της πλάτης, εδώ είναι οι 2 υποτιθέμενες γωνίες που ξεκινάνε οι ώμοι. Ενδιάμεσα έχω αυτούς τους πόντους παφ. Η αλλαγή θέλω να γίνεται στο κέντρο των παφ της πλάτης, 4 και 4 δηλαδή. Άρα, αφού τελειώσω την πρώτη μου σειρά, θα ξεκινήσω να μετράω σαν πλάτη τα μισά παφ από ό,τι χρειάζεται για να χωρίσω μετά τους πόντους μου. Εδώ λοιπόν μπαίνω στην κορυφή του παφ με ένα βουβό και έκλεισα τη σειρά μου, έκλεισα τον κύκλο μου. Θα πάρετε τώρα τους 4 ποντοδείκτες και θα τσεκάρετε τα σημεία που είναι οι νοητές γωνίες του πλεκτού μας. Στο δείγμα αυτό είπαμε ότι θα είναι όλο και όλο 3 ζευγάρια, οπότε τώρα θα χρησιμοποιήσω τα 2, είναι μονός ο αριθμός. Μετά τα 2 ποντοδείκτη, 3 ποντοδείκτη, 3 ποντοδείκτη, 3 ποντοδείκτη και μένει το 1 που είναι για την πλάτη, για να μοιράσω την πλάτη μου. Στο φυσικό μου μέγεθος μέτρησα 4, έβαλα σημάδι. 7 που ήταν όμως έβαλα ποντοδείκτη, 9 που ήταν το μπροστινό έβαλα ποντοδείκτη, 7 πάλι όμως και μου μείναν άλλα 4 που είναι η ολοκλήρωση της πλάτης. Μπαίνω στο κενό ανάμεσα στα 2 παφ, στο ζευγαράκι και θα κάνω ένα καινούριο παφ. 3 φορές μπαίνω, ασφαλίζω τους πόντους μου και ξαναμπαίνω στο ίδιο κενό για να κάνω το ζευγαράκι του. Πάμε και μπαίνουμε στο επόμενο ζευγάρι. Προσοχή, δεν μπαίνουμε ανάμεσα στα 2 ζευγάρια, μπαίνουμε στη μέση του ζευγαριού μας και κάνουμε το καινούριο παφ.
Στο ίδιο κενό κάνουμε το ζευγάρι του. Έτσι συνεχίζουμε όλη μας τη σειρά, μπαίνοντας ανάμεσα στο κενό που έχει το ζευγαράκι μας. Να το. Προσοχή, όχι ανάμεσα στα ζευγάρια, στο κέντρο του ζευγαριού. Αφού έκανα τις 4 σειρές με τον τρόπο που σας έδειξα, ένα ζευγάρι παφ στο κέντρο του προηγούμενου παφ, για 4 σειρές, θα σας πω το εξής. Πριν κάνω τις 4 σειρές, βάσει της φωτογραφίας που είδα, το ρούχο που είδα σε φωτογραφία pullover ήταν, μετά τη δεύτερη σειρά ξεκινούσε τις αυξήσεις. Ξεκίνησα λοιπόν και εγώ τις αυξήσεις που θα σας δείξω τώρα, όμως άρχισε και έκανε κοιλιά, έκανε πολύ φραμπαλά το πλεκτό μου, δεν έστρωνε πάνω μου. Ξύλωσα λοιπόν πάλι τις 2 σειρές που είχα κάνει με αυξήσεις και συνέχισα να κάνω χωρίς αυξήσεις σειρές. Αυτό γιατί σας το λέω, θα μπορούσα να μην το αναφέρω καν. Θέλω όμως να σας εξηγήσω ότι μπορεί ένα πατρόν να δείχνει ότι η αύξηση είναι στη δεύτερη σειρά, η αύξηση είναι στην τρίτη σειρά. Εάν την κάνουμε και το βάλουμε πάνω μας και δούμε ότι δεν στρώνει στο δικό μας σωματότυπο, δεν κάθεται καλά επάνω μας, μπορούμε από μόνοι μας να κάνουμε αλλαγή. Δεν χρειάζεται να ακολουθούμε τυφλά αυτό που βλέπουμε. Εγώ αυτή τη στιγμή κάνοντας τις 4 σειρές χωρίς αύξηση, το έβαλα επάνω μου και πέφτει τέλεια. Ούτε τραβάει, ούτε κάνει φραβαλά, ούτε τίποτα. Εσείς όμως, που μπορεί να έχετε διαφορετικό σωματότυπο, να το δοκιμάσετε και να δείτε ότι οι 4 σειρές τις μαζεύουνε, τραβάνε. Άρα σημαίνει ότι θέλετε 3 σειρές και στην τέταρτη να ξεκινήσετε αυξήσεις. Μια πιο αδύνατη κυρία, που αν τώρα στην 5η σειρά ξεκινήσει τις αυξήσεις θα κάνει σίγουρα κοιλιά, ή αν έχει πιο ψηλό νήμα, δεν θα κάνει τώρα αυξήσεις, θα κάνει στην επόμενη. Δοκιμάστε λοιπόν το ρούχο επάνω σας, για να το προσαρμόσετε στο δικό σας μέγεθος. Δεν είναι ανάγκη να ακολουθείτε τυφλά και με βλάβια αυτό που λέω εγώ, γιατί σίγουρα το σώμα σας είναι διαφορετικό. Πάμε να σας δείξω εγώ πώς γίνονται οι αυξήσεις και εσείς θα τις προσαρμόσετε στο νήμα σας και στο δικό σας σώμα. Αφού ένωσα με βουβό πάνω στην κορυφή του παφ, μπαίνω ανάμεσα στα παφ, στο κενό, κάνω ένα βουβό και ξεκινάω το παφ, μπαίνοντας 3 φορές. Ασφαλίζω το παφ και ξανά. 3 φορές. Έκανα το πρώτο μου ζευγάρι και τώρα ποια είναι η αλλαγή. Ανάμεσα στα παφ, ανάμεσα στα ζευγάρια που μέχρι τώρα δεν έκανα τίποτα, τώρα θα μπω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Μπαίνω στο επόμενο ζευγαράκι του παφ και κάνω πάλι το ίδιο. Κάνω ένα ζευγάρι με παφ. Πού πάω τώρα? Στο κενό ανάμεσα στα ζευγαράκια και κάνω ένα ποδαράκι. Ανάμεσα στο ζευγαράκι των παφ της προηγούμενης σειράς, κάνω πάλι ένα ζευγαράκι. Ανάμεσα στα ζευγαράκια κάνω ένα ποδαράκι. Έτσι θα συνεχίσω όλη μου τη σειρά, κάνοντας κανονικά ζευγαράκια παφ και ενδιάμεσα ένα ποδαράκι. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη σειρά με αυξήσεις. Δεν λέω η 5η σειρά του πλεκτού μου, γιατί σε εσάς μπορεί να είναι διαφορετικό. Θα συνεχίσω λοιπόν κάποιες σειρές με ένα ποδαράκι πάνω στο ποδαράκι, χωρίς αύξηση δηλαδή άλλη, και όταν δω πόσες χρειάστηκα θα ανοίξω πάλι το βίντεο.
χρειάστηκα 3 σειρές με ένα ποδαράκι ενδιάμεσα στα παφ. Το έβαλε επάνω μου αφού έκανα τις 3 αυτές σειρές και είδα ότι άρχισε και τράβαγε, έκλεινε προς τα μέσα. Έτσι λοιπόν κατάλαβα ότι πρέπει να κάνω στην επόμενη σειρά και άλλη αύξηση για να μεγαλώσει ο κύκλος μου. Στην 8η σειρά λοιπόν, στο δικό μου ρούχο, ξεκίνησα τη σειρά μου ως εξής. Έκανα το ζευγαράκι των παφ. Και στο ποδαράκι έκανα αύξηση, έκανα 2 ποδαράκια. Η αύξησή μου λοιπόν είναι 2 ποδαράκια στο ποδαράκι. Συνεχίζω ανάμεσα στα παφ, κάνοντας το ζευγάρι μου. Και στο επόμενο ποδαράκι, αύξηση με 2 ποδαράκια. Έτσι συνεχίζω όλη μου τη σειρά, που είναι η πρώτη σειρά που χρειάστηκα εγώ αυξήσεις. Όταν φτάσω στη σειρά, ενώνω με ένα βουβό, συνεχίζω, θα κάνω όσες σειρές χρειάζεται με τα 2 ποδαράκια, θα το δοκιμάσω επάνω μου και θα δω αν χρειάζεται να κάνω και άλλη αύξηση ή συνεχίζω για αρκετές σειρές. Όπως καταλάβατε, τα ζευγαράκια των παφ παραμένουν ίδια, ίδιος αριθμός όσο ξεκίνησα. Ξεκίνησα με 8 παφ στην πλάτη, από 7 παφ στον κάθε ώμο και 9 μπροστά, ίδια παραμένουν. Αυτό που αλλάζει είναι τα ποδαράκια που θα αυξηθούν, έτσι γίνονται οι αυξήσεις. Ο αριθμός των ζευγαριών παραμένει ίδιος μέχρι το τέλος. Αφού τελείωσα και την τρίτη σειρά με διπλά ποδαράκια, με 2 ποδαράκια στην αύξησή μου, θα κάνω άλλη μία γιατί το δοκίμασα και είδα ότι δεν πρέπει να αυξήσω, θα αρχίσει να πλέει το πλεκτό επάνω μου. Αλλά θέλω να σας πω το εξής, εγώ το πουλόβερ μου το κάνω ριγέ. Όπως είδατε στην αρχική φωτογραφία, έχω χρησιμοποιήσει 3 χρώματα. Μου έχει μείνει λοιπόν από το μπέζ νήμα μόνο αυτό. Δεν θα ξεκινήσω άλλη σειρά με αυτό το νήμα γιατί δεν θα με φτάσει, παρά θα κάνω το εξής. Επειδή θέλω να φαίνεται πολύ φυσική η αλλαγή, σαν να χρησιμοποιώ νήμα όμπρε, θα κρατήσω αυτό το νήμα και θα κάνω το κόλπο που θα σας δείξω τώρα. Κόβω το νήμα μου ίσα ίσα εκεί που έχω τελειώσει. Θα ξυλώσω λίγο. Και θα πάρω το επόμενο χρώμα που θέλω να χρησιμοποιήσω. Θα κάνω ένα κόμπο. Δοκιμάζω καλά ότι είναι ασφαλές και δεν ξυλώνει. Το κόβω όσο πιο κοντά μπορώ. Το ξανατραβάω για να σιγουρευτώ ότι δεν θα μου λύσει, επειδή το έχω κόψει πολύ κοντά στο κόμπο μου, και ξανακάνω αυτό που ξύλωσα για να χρησιμοποιήσω αυτό το νήμα. Λοιπόν, μπαίνω τώρα και κάνω ό,τι έκανα μέχρι τώρα, το ζευγαράκι των παφ, με το άλλο χρώμα μου. Φτάνω στα ποδαράκια, κάνω κανονικά 2 ποδαράκια. Είπαμε ότι στο δικό μου σωματότυπο δεν χρειαζόταν αύξηση. Όσο πιο ομοιόμορφα μπορώ λοιπόν τώρα, θα κάνω παφ με το νήμα το μπέζ που είχα. Γι' αυτό θα κόψω εδώ πάλι το νήμα μου
όσο πιο κοντά μπορώ. Δεν είναι και τόσο επαγγελματική αυτή η ένωση, όμως δεν μπόρεσα να βρω άλλο τρόπο για να το ενώνω. Γιατί με τους συνηθισμένους τρόπους που ενώνουμε το νήμα στον τελευταίο μας πόντο, εκτός το ότι δεν θα είχα πώς να καλύψω μετά τις κλωστές μου, θεωρώ ότι θα ήταν επίφοβο να μου ξυλωθεί λόγω της πλέξης αυτής που είναι τόσο χαλαρή. Οπότε προτίμησα να το κάνω με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας πολύ σφιχτό κόμπο και κόβοντας όσο πιο κοντά μπορώ το νήμα για να μην φαίνεται. Έρχεται λοιπόν στο βελονάκι μου το προηγούμενο χρώμα και κάνω παφ με αυτό το χρώμα. Να το. Τώρα κάνω πάλι την ίδια διαδικασία γιατί θέλω να γυρίσω στο μπλε χρώμα. Αναγκαστικά το ξυλώνω το παφ αυτό το τελευταίο για να μπορώ να ενώσω. Δοκιμάζουμε πάλι. Και ήρθε πάλι το beige χρώμα. Παφ με αυτό το χρώμα. Το επόμενο παφ είναι κανονικά με την αλλαγή του χρώματος. Να διευκρινίσω βέβαια ότι επειδή εγώ είχα, ας πούμε, υπολείμματα, είχα μία κούκλα από το μπέζ νήμα, μία κούκλα από αυτό το ανοιχτόχρωμο, πιο πολλές από το μπλε σκούρο, εγώ θέλησα να τις χρησιμοποιήσω και βρήκα αυτόν τον τρόπο. Εννοείται ότι δεν είναι κανόνας να το κάνετε έτσι το ρούχο σας. Μπορείτε να το κάνετε μονόχρωμο, μπορείτε να μην κάνετε την αλλαγή, μπορεί να χρησιμοποιήσετε, το ιδανικό θα ήταν βέβαια, ένα νήμα όμπρε, οπότε η αλλαγή να γίνεται φυσικά από μόνη της, χωρίς να σας παιδέψει. Όμως δεν ήταν κακό το να σας δείξω αυτό το κολπάκι για να μπορούμε να εναλλάσσουμε τα χρώματά μας ομοιόμορφα και να μην γίνει μία ρίγα ξερή στη μέση με αλλαγή. Εδώ έχω μπει στο μανίκι μου, έχω τα 7 παφ. Θέλω σίγουρα το μεσαίο να γίνει με το προηγούμενο χρώμα. Κοιτάω δηλαδή με το μάτι, ομοιόμορφα να μοιράσω τις αλλαγές. Αν προσέξετε και στη φωτογραφία, φαίνεται ότι κάποιο νήμα, κάποιο χρώμα κατεβαίνει λίγο πιο κάτω, λίγο πιο κάτω, λίγο πιο κάτω. Έφτασα λοιπόν εκεί που θέλω να το αλλάξω, θα βάλω το μπέζ νήμα. Διάλεξα να είναι ο κεντρικός πόντος περίπου στο μανίκι μου για να φαίνεται η αλλαγή. Εγώ σας δείχνω και αυτόν τον τρόπο για να το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού σας αν σας χρειαστεί κάποια στιγμή και η επιλογή για το πώς θα κάνετε το συγκεκριμένο ρούχο είναι καθαρά δική σας.
Φτάνοντας λοιπόν στο τέλος της σειράς αυτής, δύο ποδαράκια, ενώνω στην κορυφή του παφ με ένα βουβό και ολοκλήρωσα αυτή τη σειρά. Αυτή την χρονοβόρα διαδικασία θα την κάνω για άλλη μια σειρά σε κάποια από τα πες παφ, για να φαίνεται ότι κατεβαίνει πιο κάτω αυτό το νήμα. Προς το παρόν όμως ξεκινάω κανονικά το μπλε. Κατά διαστήματα λοιπόν κάνω το ίδιο πράγμα, όχι σε όλα τα μπέλς, σε κάποια από αυτά όμως ξαναενώνω το νήμα μου. Έφτασα λοιπόν πάλι στο τέλος της σειράς, ήταν άλλη μια σειρά χωρίς αυξήσεις και αρχίζω την επόμενη σειρά. Συνεχίζω με δύο ποδαράκια όπως ήταν, γιατί δοκίμασα το ρούχο και είδα ότι δεν χρειαζόταν. Αυτό λοιπόν ήθελα να πετύχω με όλη αυτή τη διαδικασία που έκανα. Επαναλαμβάνω ότι όποια κύρια το κάνει μονόχρωμο, σαφέστατα και δεν χρειάζεται να κάνει όλη αυτή τη διαδικασία. Εγώ όμως, παρόλα αυτά, ήθελα να δείξω με κάποια υπολείμματα νημάτων πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε κάτι ιδιαίτερο και διαφορετικό. Συνδύασα λοιπόν το μπλε σκούρο που είχα 4 κούκλες με αυτό το μπέζ, αυτό το νήμα που έχει μείνει. Θα χρησιμοποιήσω λίγο για να κάνω μία σιρούλα να δέσω το λαιμό και μάλιστα θα το κάνω τώρα για να τελειώνω με αυτό το χρώμα. Αυτό που θα κάνω είναι το νήμα που κράτησα να το ενώσω στο νήμα που ξεκίνησα την αρχική μου αλυσίδα και να κάνω μία σειρά με άριχτα γύρω-γύρω για να δέσει καλύτερα ο λαιμός, το ξεκίνημα του ρούχου μου. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και στο τέλος, εγώ το κάνω τώρα για να τελειώνω να φύγει από τη μέση αυτό το νήμα. Πώς θα το κάνουμε? Ήτανε πολλαπλάσιο των 2 πόντων η αρχική μας αλυσίδα, 1, 2, 1, 2, άρα το ίδιο θα κάνω τώρα και με τα άριχτα. Ανάμεσα στα παφ, ανάμεσα στο ζευγαράκι. Έτσι, προσεκτικά, δεν έχουμε ούτε αύξηση, ούτε μείωση. Έκανα λοιπόν τη σειρά μου, κόβω το νήμα, θα το στερεώσω. Ξέρουμε ότι είναι η πλάτη, η ένωση. Να το. Και τώρα θα συνεχίσω μόνο με το μπλε νήμα. Δύο, τρεις, τέσσερις, έξι σειρές έκανα με δύο ποδαράκια. Τώρα θα ξεκινήσω την επόμενη σειρά μου με αύξηση. Θα κάνω 3 ποδαράκια. Πάμε λοιπόν για την επόμενη αύξηση. Στην ένωση κανονικά ξεκινάω τη σειρά μου με το παφ, το ζευγαράκι. Και πάμε να δούμε. Στο ποδαράκι μου κάνω ποδαράκι. Ενδιάμεσα άλλο ένα. Η αύξησή μου, στο δεύτερο
κάνω ποδαράκι. Να τη λοιπόν η αύξηση. Ζευγαράκι παφ και αύξηση στα επόμενα ποδαράκια. Ποδαράκι στο ποδαράκι, ποδαράκι στο κενό ενδιάμεσα, άλλο ένα στο επόμενο. Αυτή ήταν λοιπόν η αύξηση για αυτή τη σειρά. Τα δύο ποδαράκια τα κάναμε τρία. Έτσι θα συνεχίσουμε λοιπόν για αρκετές σειρές με τρία ποδαράκια. Μου χρειάστηκαν δύο σειρές με την αύξηση των τριών μέχρι αυτό το σημείο και θα μετρήσουμε την απόσταση αυτή. Είναι 22,5 εκατοστά περίπου. Έβαλα το ρούχο επάνω μου κανονικά, το δοκίμασα και είδα ότι σε αυτό το σημείο, αυτό, από εδώ που στέκεται στο λαιμό μου, μέχρι τις μασχάλες μου, είναι ok για να ενώσω, για να κλείσω. Θα χωρίσω λοιπόν το κεντρικό κομμάτι, τον κορμό από τα χέρια. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην πλάτη μας. Το ξεκίνημα της σειράς είναι στην πλάτη μας. Είχαμε βάλει σημάδια στην πρώτη μας σειρά. Θυμόμαστε λοιπόν ότι τα 8 παφ είναι η πλάτη μας. Κατεβαίνοντας κάτω στην ίδια ευθεία, βάζω το σημάδι μου. Κατεβαίνοντας και από εδώ βάζω το σημάδι μου. Άρα αυτή είναι η πλάτη μου. Τα μπροστινά μου που ήταν ζευγαράκια των 9 παφ, κατεβαίνοντας κάτω με τον ίδιο τρόπο, από τους ποντοδείκτες που είχα βάλει επάνω προς τα κάτω, βάζω πάλι το σημάδι που θα ενώσω τη μασχάλη μου. Να τα. Και ενώνω λοιπόν το πίσω σημάδι με τον μπροστινό. Αυτή είναι η τρύπα που δημιουργώ για το χέρι μου. Να τα. Ξέρουμε λοιπόν ότι όταν πλέκουμε top-down ρούχο, όταν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πλέκουμε μέχρι το σημάδι μας και πάμε στο επόμενο. Παραλείπουμε όλο αυτό το σημείο που είναι το μανίκι μας. Ξεκινάω λοιπόν στη μέση της πλάτης μου πίσω, κάνω το puff, συνεχίζω κανονικά μέχρι το σημάδι. Λοιπόν, το σημάδι μου είναι, ο ποδοδείκτης είναι στο παφ. Από την άλλη πλευρά έχω δώσει περισσότερο φάρδος ακόμα στον μπροστινό και είναι τα τρία ποδαράκια. Μετά το παφ τρία ποδαράκια δεν πρέπει να κάνουμε. Να τα. Τα δίνω εγώ στο μπροστινό μου κομμάτι. Τρία. Και η ένωσή μου έγινε, άφησα την τρύπα για το χέρι. Βγάζω το σημάδι μου πια, δεν μου χρειάζεται. Και συνεχίζω κανονικά, είμαι στο μπροστινό κομμάτι τώρα. Έφτασα στην επόμενη ένωση. Όπως λοιπόν στην από εδώ πλευρά άφησα τα τρία ποδαράκια, τα αφήνω και από εδώ. Τα έχω πάρει στο μπροστινό μου κομμάτι και τώρα πάω απευθείας στο πίσω κομμάτι κάνοντας το παφ. Έφτασα στο τέλος της σειράς, ενώνω με ένα βουβό και η σειρά είναι έτοιμη. Να τι έχουμε κάνει. Αυτό είναι ο κορμός και αφήσαμε τις τρύπες για τα χέρια.
αυτό το κομμάτι θα συνεχίσουμε τώρα να πλέκουμε. Λοιπόν, εδώ έχω φτάσει στο σημείο του στήθους. Και θέλει λίγο φάρδος ακόμα, σε αυτή τη σειρά θα κάνω τις επόμενες αυξήσεις μου. Ξεκινάμε στο κέντρο της πλάτης πίσω με το puff. Και είχαμε 3 ποδαράκια. 1, 2, κάνω 2 ποδαράκια στο πρώτο, κανονικά το μεσαίο, 2 ποδαράκια στο τελευταίο. Έτσι, τα 3 ποδαράκια τα κάναμε 5. 2 ποδαράκια στο πρώτο, το τρίτο κανονικά το μεσαίο και άλλα 2 στον τρίτο πόντο. Σύνολο 5 τα ποδαράκια. Φτάσαμε στη μασχάλη που έχουμε δημιουργήσει, κάνουμε το puff. Και περνάμε στην μπροστινή πλευρά με αύξηση στα ποδαράκια. 2 ποδαράκια στο πρώτο, 3 το μεσαίο και άλλα 2 στο άλλο ποδαράκι. Συνεχίζουμε κανονικά τη δουλειά μας στο μπροστινό κομμάτι με τη σειρά των αυξήσεων. Σε αυτό το σημείο είναι έτσι η δουλειά μας με αυτές τις αυξήσεις. Και έχουμε διαχωρίσει τον κορμό από τα μανίκια. Έτσι λοιπόν τώρα συνεχίζουμε μόνο εδώ. Και σιγά σιγά, επειδή εγώ θα βάλω το επόμενο χρώμα, θα αρχίσω να σβήνω αυτά τα παφ. Στη μία σειρά θα σταματήσω το ένα, στην επόμενη θα σταματήσω το άλλο, με την ίδια διαδικασία που σας έδειξα, μέχρι να σβήσει εντελώς και να μην υπάρχει καθόλου παφ. Δεν είναι ανάγκη να σας δείξω πού θα σβήσω τα παφ και πού δεν θα τα σβήσω, κάθε κυρία μπορεί να συνεχίσει να κάνει το ρούχο της με αυτά τα παφ ή μπορεί να ακολουθήσει το δικό μου τρόπο σβήνοντας με το μάτι και όπου θέλετε εσείς κάθε στήλη με παφ. Ας σας δείξω ένα παράδειγμα εγώ. Κάνω το πρώτο παφ, είναι το κεντρικό. Έκανα λοιπόν 2 παφ στις στήλες αυτές. Και πάω στο επόμενο, στο οποίο δεν θα κάνω puff, αλλά θα κάνω ένα ποδαράκι πάνω στο puff, ένα ανάμεσα, ένα στο άλλο puff. Συνεχίζω κανονικά στα ποδαράκια μου. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, κάνοντας 3 ποδαράκια πάνω στο puff, σταματάω αυτή τη στήλη να κατεβαίνει. Έτσι λοιπόν συνεχίζω μέχρι κάποιο σημείο, όμορφα, που θα τα έχω σβήσει όλα πια και δεν θα έχω καθόλου παφ. Μία ναι, μία όχι, μέχρι να φτάσω στο τέλος. Έτοιμο λοιπόν το φόρεμά μου, το έκανα μίνι μέχρι τη μέση στο μπούτι. Δεν υπήρχε κάτι άλλο να σας δείξω. Ό,τι σας έδειξα ήταν τα κολπάκια για αυτό το ρούχο. Όλο δηλαδή το σημερινό μας βίντεο αφορούσε το πώς έγινε το πάνω κομμάτι, το κολάρο. Και από τη στιγμή που κάναμε αυτό, μπορούμε να δημιουργήσουμε ό,τι πλεκτό θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε με μανίκι, με μακρύ μανίκι. Μπορούμε να το αφήσουμε εκεί που το έχω σταματήσει εγώ. Μπορείτε να το κάνετε κοντό, δηλαδή με πουλόβερ με μακρύ, κοντό χωρίς μανίκι που θα είναι ένα γυλαίκο ή και φόρεμα όπως το έκανα εγώ. Ό,τι επιθυμεί η κάθε μία από εμάς, εγώ επέλεξα να είναι φόρεμα, μίνι,
με μπότες και κολάν. Σας το έδειξα και φορεμένο. Το θέμα λοιπόν ήταν αυτή η πλέξη. Από εκεί και μετά αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη να δημιουργήσετε ό,τι θέλετε εσείς. Το υπόλοιπο κομμάτι εγώ όταν έσβησα τις στήλες με τα παφ ήταν απλά ποδαράκια. Έκανε όσες σειρές χρειάστηκε να φτάσει στο σημείο που ήθελα εγώ και έκλεισα με μία απλή πλέξη κάβουρα χωρίς να κάνω τίποτα άλλο, ούτε λάστιχο, ούτε σχέδιο, ούτε τίποτα. Μετά τα ποδάρια μου έκανα απλά μία σειρά κάβουρα. Να το λοιπόν, το μίνι φόρεμα. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, πατήστε like στο βίντεο. Αν μόλις με ανακαλύψατε, πατήστε εγγραφή στο κανάλι μου και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις για να είστε κοντά μου με κάθε νέο μου βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν για άλλη μια φορά μαζί μου. Τα λέμε την επόμενη φορά με μια νέα δημιουργία.